Θέλω να δούμε, γιατί είδαμε και το βίντεο προηγουμένως με την ανάποδη πορεία, είδαμε τα πλάνα από τον Εύρο σήμερα, θα δούμε ένα ακόμα βίντεο που το έχουν ανεβάσει οι ίδιοι μάλιστα, με 270 χιλιόμετρα ανάποδη πορεία, πάλι στον δρόμο. Πάμε να το δούμε. Στέφανε Χίο. Θα έπρεπε αυτό το βίντεο να το έχει πάρει τώρα ο κύριος Οικονόμου στο γραφείο του και να το μελετάει. Αυτά τα βίντεο, ξέρετε, εμένα μου μοιάζουν λίγο με τα βίντεο που βγάζει στο Instagram ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον οποίον υποδύεται εξαιρετικά ο κύριος Γιώργος Μητσικώστας καλή του ώρα. Από την άλλη, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί είναι δύο εκεί. Είναι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ξέρω καλά τι λέω. Να το έχουν βάλει ως εξομοιωτή, να έχουν μπει μέσα εκεί τα ανθρωπάκια, αυτά τα ανθρωπάκια που υπάρχουν στο Υπουργείο, υπάρχουν πολλά ανθρωπάκια εκεί, τα οποία ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται στα σύνορα και για τους μενεξέδες και για τις γλάστρες και για τα γαρίφα αλλά και για τις τριανταφυλιές. Είναι δυνατόν ένα τεράστιο διεφθαρμένο απόστημα που αποτελείται από αξιωματικούς, ανώτερους και ανωτάτους αξιωματικούς της περιοχής, να είναι διεφθαρμένο, να είναι όλες αυτές οι αναφορές διατυπωμένες, σταλμένες στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού εδώ και 3 χρόνια ολόκληρα, να επικρέμεται μια δίκη το Σεπτέμβριο με πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γνωστό και μη εξαιρεταίο, τον κύριο Ρουμπάτη, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κατηγορίες. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η δίκη, ακόμα. Ακόμα. Ξέρω, κύριο Σπίνης, ρωτήστε το, να σας πει. Πήρε αναβολή την πρώτη φορά και έχει προσδιοριστεί για τη δεύτερη φορά. Δεν έχουν πει ότι τέλος οι αναβολές, έτσι. Εννοεί, όχι. Όχι. Είναι θέμα νομικής τεχνικής υποστήριξης. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί, γιατί σε αυτή τη δίκη, μια και το ανέφερε ο κύριος Χίος, ένα λεπτάκι. Γιατί δεν δικάζεται, γιατί πριν από λίγο καιρό συνέλαβαν δύο συνοριοφύλακες, οι οποίοι κατά περίεργο τρόπο υπηρετούσαν στο παρελθόν στην ΕΕΠ και είχαν μπροστά τους. Στον Εύρο, λες. Στον Εύρο και είχαν στο σπίτι τους, και λέω μπροστά τους, χάρτες περασμάτων. Από αυτούς τους χάρτες περνούσαν οι παράνομοι μετανάστες. Η δίκη αυτή που έρχεται, έχω την εντύπωση ότι θα ακουστούν πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά από την μηνύτρια που ήταν πρώην διευθύντρια της εκεί περιοχής, παρά τις προσπάθειες που ενδεχομένως να κάνει ως μάρτυρας υπερασπίσεως ένας γνωστός δημοσιογράφος του Sky, που θα είναι εκεί για να υπερασπίσει τον κύριο Ρουμπάτη. Προκύπτει από την δικογραφία ότι συμμετέχει ως μάρτυρας υπερασπίσεως. Γι' αυτό το αναφέρω. Ο κύριος Κωστίδης θα είναι. Ο κύριος Κωστίδης θα είναι. Γι' αυτό αναφέρομαι, και τον κύριο Κωστίδη αναφέρομαι. Τον ανταποκριτή, λέει. Ναι. Ο κύριος Κωστίδης, ναι, είναι μάρτυρας υπερασπίσεως του κυρίου Ρουμπάτη. Αυτό που πρέπει όμως να αντιληφθούμε, κύριε Καψαμπέλη, είναι το μέγεθος της διαφθοράς που μεταφράζεται σε χρήματα. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Ο κύριος Χίος, δεν θέλω να το βάλω τώρα σε περιπέτεια δημοσιογραφική με τους συνεργάτες του να ανατρέξει το αρχείο του, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει το ηχητικό ντοκουμέντο συνομιλίας του Λάτρη των Μενεξέδων στρατηγού, που μιλάει με το πώς μοιράζονται τα χρήματα για το ποιος θα μπει και πότε θα μπει. Και ξέρετε πώς εντελώς τυχαία αυτομαθεύτηκε όταν πήρε μετάθεση. Γιατί όσο ήταν στη συγκεκριμένη θέση και πούλαγε τα ΑΒ, δηλαδή την αγορά βάρδιας, 20.000 την εβδομάδα, δεν μιλάγε κανένας. Όλοι αυτοί που βλέπετε εκεί, δεν ξέρω αν είναι ταλέποροι, δεν είναι. Εγώ δάκρυα δεν μου περισσεύουν για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν Έλληνες που μου περισσεύουν δάκρυα να χύσω. Αλλά θέλω να πω όμως ότι τυχαία όλα αυτά δεν είναι. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ζει πολλής κόσμος από αυτήν την αγοροπολισία ψυχών. Συν την κυβερνητική επιλογή που έχει αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κυρίως για τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγε ο αείμνηστος Καλογύρου, το θυμάστε. Μάλιστα.
Θα πούμε τώρα και την είδηση, να δούμε και τις φωτογραφίες, γιατί βλέπουμε ότι αυτό που είπες και εσύ, Άρη, προηγουμένως, είναι καθημερινό το φαινόμενο με ατυχήματα τέτοιου είδους στην Εγνατία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, τα οποία περισσότερα από αυτά είναι κλεμμένα, έτσι, τα αυτοκίνητα. Φυσικά είναι κλεμμένα, δεν θα χρησιμοποιήσουν κανένα δικό τους αυτοκίνητο. Κλεμμένα θα χρησιμοποιήσουν. Και αυτό που είδαμε μαζί με τα 270 Φυσικά. Χιλιόμετρα προηγουμένως, κλεμμένο ήταν. Κλεμμένα λοιπόν αυτοκίνητα. Είναι στο κόστος της δουλειάς όλα αυτά. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Δηλαδή, επιμονή μου, επί καθημερινής βάσεως, και φαντάσου τώρα αν όλα αυτά καθημερινώς είναι από ατυχήματα, πόσα περνάνε χωρίς ατύχημα. Δηλαδή, μιλάμε για ροές κανονικές, έτσι. Υπάρχει, για καραβάνια. Υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα που κλέβει τα αυτοκίνητα. Πάντως υπάρχει και είναι έτοιμα στα σύνορα. Κοινωνική αντίδραση, όπως φαίνεται, δημιουργείται, γιατί πληροφορούμε ότι αύριο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας για τις λαθροροές. Και το πρόβλημα με τους διακινητές, η πορεία θα ξεκινήσει 10:30 το πρωί, ακούστε με λίγο, από το λιμάνι και θα καταλήξει στις Σφαίρες. Αύριο το πρωί μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας για τις λαθροροές και το πρόβλημα με αυτά που βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει λοιπόν αντίδραση. Κάτι κινείται. Είπε προηγουμένως ο κύριος Σιώσης, και επιτρέψτε μου να το πω, εγώ πίστευα ότι πιο αστεία πολιτική περίπτωση ανάληψης καθηκόντων ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τον κύριο Μηταράκη δεν θα υπάρξει. Με ξεπερνά το γεγονός όμως ότι τοποθετήθηκε ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου, θυμηθείτε το, τα λάθη επιχειρησιακά που θα γίνουν εκ μέρους του τους επόμενους μήνες, γιατί η αστυνομία είναι ένας οργανισμός δυναμικής καθημερινά, θα είναι άνευ προηγουμένου. Μου λένε άνθρωποι που συμμετέχουν σε συσκέψεις μαζί του ότι για να του περιγράψουν ένα μήλο πρέπει να το κρατάνε στο χέρι του να του το δείχνουν. Είναι παντελώς άσχετος. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει ο κύριος Χίος επί του συγκεκριμένου αντικειμένου. Δεν είναι για πλάκα μερικά πόστα, κύριε Καψαμπέλη. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι για πλάκα. Δεν είναι γραμματείας αθλητισμού. Είναι μια μπάλα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, την κλωτσάμε, μια απόφαση και το ντέρμπι αρχίζει. Μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των συνόρων, για την ασφάλεια του έθνους. Μιλάμε για επιχειρησιακά σχέδια κατά της εγκληματικότητας. Μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Μιλάμε για μαφία. Που αυτά ο κύριος Οικονόμου τα έχει δει μόνο στο Netflix, πουθενά άλλο. Μάλιστα. Άρη, μιας και το λες αυτό, θέλω να πάμε να δούμε από τον Εύρο σημερινή εικόνα με ένα από τα 8 τεθωρακισμένα. Δώστε μου, παρακαλώ, λοιπόν, να δούμε. Που έχουν τη δική τους, ας το πούμε, προϊστορία, γιατί έχουμε αποκαλύψει, τα είχαμε πει πριν από καιρό εδώ. Είναι ένα από τα 8, Άρη, ξέρεις πολύ καλά και εσύ το ρεπορτάζ, τα οποία σαπίζανε στις αποθήκες εδώ στον Πειραιά. Χρειάστηκε να βάλει τις φωνές και να το πει στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είχε δηλώσει άγνοια ότι δεν το ήξερε, δεν ξέρω τι είχε πει τότε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά βάζοντας τις φωνές ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν γινόταν να το κάνουν αβαβά πια. Ή εν πάση περιπτώσει ξυπνήσανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι φύγανε τα 8 από τις αποθήκες εκεί του Πειραιά και ένα από αυτά το βλέπουμε σήμερα. Είναι σημερινά τα πλάνα από τον Εύρο, Άρη. Είχαν κατασχεθεί αυτά, ήταν στο λιμάνι του Πειραιά πράγματι. Σαπίζανε. Σωστά. Ενημερώθηκε ο πρόεδρος Ενικής Λύσης ότι υπάρχουν αυτά, το έθεσε στον κοινωνικό έλεγχο και πήγε η αστυνομία και τα πήρε. Διαφορετικά εκεί θα ήταν ακόμα ή κάπου αλλού που κάποιοι θα είχαν φροντίσει να τα λαιλατίσουν με ανταλλακτικά ή και να τα πουλήσουν εξ ολοκλήρου. Πολλά κατασκευμένα πουλούνται, να έχετε υπόψη σας, και δηλώνονται ως κλαπέντα. Ναι, δεν είναι μόνο όμως αυτό. Είναι ότι ενώ αυτό που λέγε Στέφανε Χιό, που λέγα προηγουμένως, τη δήλωση του Προέδρου των Συνοριοφυλάκων, ότι εμείς θέλουμε ξεκάθαρες εντολές για να σταματήσουμε και σταματάει το πρόβλημα. Δεν έχουμε εντολές. Φαίνεται λοιπόν εδώ, δεν είναι, ξέρω αν είναι μόνο θέμα ικανότητας ή και σκοπιμότητας όλα αυτά που λέμε δηλαδή. Όταν έχεις 8 τέτοια τεθωρακισμένα και τα αφήνεις, ενώ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως αποδεικνύεται. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αμέλεια ή αν είναι και δόλος. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτές τις ώρες, κύριε Καψαμπέλη, για να φέρω μια αντιστοίχηση. Στην περιοχή της Λάρισας και σε όλη την Ελλάδα που είναι σοκαρισμένη, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο αποκρύπτεται. Είναι το θέμα ενός κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε άνω τελεία. Θα πάμε στο διάλειμμα, γιατί δεν θέλω να διακόψουμε τη συζήτηση. Το έχουμε να το δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Όχι.
Άλλο λέω. Ναι, ναι. Έχει μια αντιστοίχηση. Ναι. Αυτά που συμβαίνουν στη Λάρισα είναι σε μια ευθεία αντιστοίχηση με τις αποκρύψεις και την παρελκυστική Μάλιστα. πολιτική που γίνεται στον ΕΜ. Το ίδιο πράγμα. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας αυτός τον αποκρύπτουν. Γιατί τον αποκρύπτουν? Ο νέος Μίχος. Γιατί τον αποκρύπτουν? Τι λες τώρα? Θα Εγώ δούμε. Τι λέω. Θα τα δούμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε το θέμα, αλλά το παρασκήνιο τώρα θέλω να ακούσουμε. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Στον Εύρο γίνεται το ίδιο πράγμα. Είναι η ιστορία που ξέσπασε χτες. Ναι. Έχουμε σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό.